Λαγκαδινός και τσικρικάς είναι οι επιλογές. Από την άλλη, ο Τάκης Ρούσας, ο προπονητής και τράμερ, κίνησε προς τον τσικρικά, θα κίνησε η βροχή, βλέπετε ότι θα δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στους ποδοσφαιριστές. Δύο ομάδες. Το φάουλ και κόσμο προς την περιοχή του Νιάρχου. Εκτελεί ο Μεγροθιές από μακριά προσφυλακάς της Χαρκαμένας και από μάκρυνση την κατοικητική αλλαγή. Χωρίς όμως την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει στο παιχνίδι μας. Καρδιά τώρα ζυγίζει την προσφύγηση. Μπράβο, και δεκτυμένο με κάθε τις φάσεις. Συγκρίνει τώρα από την περιοχή, θέλει να αλλάξει παιχνίδι. Εκεί είναι ο Γκαδιάς, κατέβασε τον Καλογκαδιάς, μένει όρθιος, θα δοκιμάσει σου. Μπράβο ρε! Μπράβο Γκαδιάς, μπράβο! Εδώ ήταν πραγματικά πολύ ωραία από τον και με δεύτερη προσπάθεια μπλοκάρε. Πάμε πίσω το κόρνερ για τον Παγιά, στο δεύτερο δοκάρι, κίνησε εκεί για τον Καπράλος προσπαθεί. Κίνηση κράτησε, αλλά εκεί με τον Λαγκαδινό κερδίζει το φάουλ στο μακάρισμα. Να λοιπόν την προσοχή να δεχτεί. Αφήνει την μπάλα. Έχει που είναι χωρίς τελευταίες στιγμές για το πρώτο ημίχρονο με την Καρδιά. Ούτε μεν, αλλά άλλες υποδοχές. Λίγες φάσεις, τώρα θα γίνει στον Τινισκή. Πρώτη παράσταση το φως σε φάσεις, δύο ήταν όλες και όλες. Στο 17 το σύντον Καρδιά που μπλόκαρε ο Νιάρχος και στο 39 το μακρινό σύντον Μιτσέλ που μπλόκαρε ο Ταφίδη. Αυτό ήταν δύο καλές στιγμές. Από εκεί πέρα όμως ένα παιχνίδι το οποίο πάντα αναπάσχει στην ίδρυση τη δυνατότητα να προσφέρει έτσι, συγκινήσεις από τα Μητσιάδη. Τον Μητσιάδη να βγάζει το σούπερ.
να φεύγει out. Σέντρα που βγήκε ο εργαστάθη προς τον προηγείται με έναν ο Τσικρικάς ήταν η σέντρα που βγήκε από το Εργαστάθη, ο Εργαστάθης έκανε τη σέντρα, ο Τσικρικάς κατάφερε να βάλει την μπάλα, έκανε το ασέκητο, το 1-0. Να, με εντελώς διαφορετικότη, ας το ξαναμακρύνει, μπάλα τώρα στον Τσικρικά. Δεν μπόρεσε να γίνει το σκούζι για να κρυσοκατοικεί, δεν μπορεί πάλι και ενώ δεν έκανε το χρόνο του μπάλα του. Όπως θα επιθυμούσε ο Τσάκης είναι αυτός που εκτελεί από μάτι της δύσης της μάλας, Τσικρικάς θα κάνει τον κορό, ελέγχουν οι παίκτες της Φαρκαδόνας με τον Καραμπίνα για τον Κουτσιάκη, θα κάνει αυτός τώρα τη σέντρα, ωραίο τρόπο, κόντρες, το σούπα! Συνδυασμό με αγγελικό αποδέκτη του Παπαθανασίου, η ομάδα του Γενίνη που έκανε τον Παπαθανασίου του Παπαθανασίου του Παπαθανασίου έκανε τον 2-0 της ομάδας του Γενίνη Αφορίου. Έτσι λοιπόν με ευθυσία μπάσκετ θα λέγαμε κινούνται του Γενίνη δύο φορές. Ψηλά, περιοχή της Φαρκαδόνας βρέθηκε μόνο στο απέναντι από τον Νιάρκο, πλάσαρε για το 2-0 και πάλι για το γκρέφο του παραστήν κατοχή. Θα παραστήν το λίγο Νεκροφιές ο Νιάρχος από μακρύν, όχι πολύ όμως η δεν έχει φύγει ακόμα από την περιοχή της Φαρκαδόνας. Τώρα προσπαθούν να βγάλουν την αντίθεση από τον Κράλο, εκείνη και ο Χασόκης, κρατάνε τώρα το Τζίκα, Τζίκα άνοιξε την μπάλα. Καπράλος αγωγίζει, θα να βγάλει τη σέντρα του Καπράλος, να αναπερνά, χωρίς να ανησυχήσει τον Ζαφύρη. Θέλουμε λίγο το απόγευμα. Συμπληρώνουμε την 90. Κίνησε τους παίκτες της Φαρκαδόνας μια προσπάθεια να καταφανάσει. Κίνηση από μακρύν ο Μακρύς. Γιώτας. Κρατάνε παίκτες της Φαρκαδόνας ένα σούτ, το οποίο όμως δεν μπορεί λόγω μην. Κάνει το δυνατό βόλε και πράγματι κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα καλό. Γεια σας.